το πρόσωπο των ημερών είναι ο κύριος ο οποίος τώρα θα βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μιλήσουμε μαζί του. Είναι ο κύριος Τάκης Μπαλτάκος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Το νιώθετε κι εσείς αυτό, ότι είστε το πρόσωπο των ημερών, ή μόνο εγώ και όλοι οι υπόλοιποι που βρισκόμαστε εδώ? Όχι, γιατί εγώ έχω και τη δικηγορία να ασχολούμαι και προσπαθώ να τα συνδυάσω. Δεν έχω τέτοια αίσθηση. Δεν ξέρω κατά πόσο με το πρόσωπο των ημερών ή όχι. Νομίζω ότι έχει και σημασία αυτό. Σημασία έχει να γίνουν εκλογές και να πάνε όλα καλά από εκεί πέρα. Τι, οι εκλογές να γίνουν έτσι κι αλλιώς ένας υποψήφιος υπάρχει. Τι άγχος έχουμε για τις εκλογές? Ναι. Δεν έχουμε άγχος. Απλώς είναι θέμα που πρέπει να Δεν θα υπάρχει αντίπαλος, ενώ για να πει, ξέρω εγώ, ότι, να πει ότι ξέρω εγώ, η διαδικασία. Ξέρετε, τα μαλώματα, τα κλασικά που γίνονται στις εκλογές, στην εκλογική διαδικασία, μάλλον. Αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε. Δεν υπάρχει. Ναι, σύμφωνοι, εντάξει, αλλά πρέπει και έστω και τυπικά να τελειώσει το θέμα μέσω των εκλογών. Δεν μπορεί αλλιώς να γίνει. Αυτό θέλω να πω. Ναι, έτσι, όπως το λέτε. Ούτε εγώ μπορώ να εμφανίζομαι σαν πρόεδρος της ΕΠΟ πριν την ώρα μου. Αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να γίνουν εκλογές. Είναι αυτονόητο, φαντάζομαι. Άρα, να λέω, ας πούμε τώρα, αυτό που έπρεπε να πω εγώ στο εισαγωγικό μου σημείωμα είναι ότι να υποδεχθούμε, να καλησπέρισουμε τον υποψήφιο πρόεδρο στις εκλογές για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Έτσι θα πρέπει να το πω σωστά. Κοιτάξτε, αν μιλάμε τελείως τυπικά, αυτό ήταν σωστό. Τώρα, κανείς το λέει έτσι βέβαια, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω κάτι ανάποδο. Πριν από, νομίζω έχει παραπάνω από μήνα, είχατε ξαναμιλήσει εδώ στον Λίμπερο και είχατε πει ότι θα κατεβώ σαν υποψήφιος, παραπάνω νομίζω από μήνα έχει, μόνο αν υπάρχει συνένεση. Αυτό δηλαδή στην πορεία των ημερών το νιώσατε και αποφασίσατε να κατεβείτε. Γιατί όταν στις 53 ενώσεις που έχουν δικαίωμα να υποδείξουν, οι 44 υποδεικνύουν. Δεν είπα ποτέ πλήρη συνένεση, γιατί δεν μπορεί και να υπάρξει αυτό. Ναι. Η πλήρη συνένεση, δηλαδή. Αλλά όταν στις 53 ή 44 σε υποδεικνύουν, δεν έχω λόγο να πω ότι δεν θα κατέβω. Αυτό θέλω να πω. Οι 9 τι λένε οι υπόλοιπες? Καταρχήν δεν έχουν όλες το δικαίωμα. Δηλαδή δεν είναι και οι 9 που έχουν δικαίωμα. Τώρα οι υπόλοιπες, για τον δικό τους λόγο, η καθεμία δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν θέλησαν να κάνουν υπόδειξη. Δεν είναι κάτι το οποίο. Και είναι και δημοκρατικό, θα μπορούσα να πω. Φυσικά. Δηλαδή το ανάποδο θα με προβλημάτισε πιο πολύ. Μήπως βρεθήκατε σε καμιά δικαστική αίθουσα μαζί τους και σας το κρατάνε? Δηλαδή υπερασπιστήκατε? Όχι. Λέω τώρα, σκέφτομαι φωναχτά. Όχι. Δεν έχει γίνει αυτό. Με καμία από αυτές τις ενώσεις δεν έχω βρεθεί αντιμέτωπος ποτέ. Δικαστικά, δικηγορικά μιλώντας. Ναι. Υπάρχει αυτό. Θα σας κάνω μια ερώτηση τώρα, δεν θέλω να την παρεξηγήσετε, αλλά την κάνω γιατί έτσι βγαίνει από μέσα μου, ας πούμε. Μιας και σας έχω και μου κάνετε την τιμή και είστε στον αέρα. Εσείς είστε κάποιου. Δηλαδή, πώς το λέω αυτό για να το διευκρινίσω. Μέχρι τώρα οι πρόεδροι της Ομοσπονδίας λέγαμε ο ένας είναι του Ολυμπιακού, ο άλλος είναι της ΑΕΚ, ο άλλος του Παναθηναϊκού, ο άλλος του ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτόν βάζουν μπροστά ή αυτόν είναι ο εκλεκτός τους και παλεύανε εκεί ποιος θα τα έχει καλά με τον πρόεδρο ή ποιος θα προτείνει τον κατάλληλο για τα συμφέροντα των ομάδων τους, εννοώ. Εσείς ποιανού είστε, να το πω, όπως λέγεις στα χωριά. Θα σας πω, ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόεδρος της ΕΠΟ που βγήκε και είπε «Εγώ είμαι εκείνο», δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι. Άλλο τι λένε οι δημοσιογράφοι, άλλο τι λέει η πιάτσα, αλλά δεν νομίζω ότι βγήκε ποτέ ο γραμμένος να πει ότι εγώ είμαι το τάδε. Δεν νομίζω. Άλλο τι λέει η αγορά, άλλο τι λέει ο κόσμος, άλλο τι λένε οι δημοσιογράφοι, άλλο τι λένε τα παρασκήνια, τα καφενεία. Α, δεν βγήκε κανένας πρόεδρος να πει «Εγώ είμαι το τάδε», πώς το πω εγώ αυτό το πράγμα? Όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι, είπα ότι δεν είπα να το πείτε. Απλά λέω, εσείς ποιον έχετε από πίσω, ας πούμε. Δηλαδή, ποιανού εκλεκτός είστε? Γι' αυτό είπα ότι έτσι λένε στα χωριά, ποιανού παιδί είσαι εσύ, ας πούμε. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Εντάξει, αλλά εγώ δεν είμαι από χωριό. Δεν είστε από χωριό? Άρα δεν το ξέρετε αυτό, το ποιανού παιδί είσαι εσύ. Okay. Όχι, ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν είστε ο εκλεκτός κάποιας ομάδος. Γιατί επειδή έχετε δηλώσει αρκετές φορές, και δεν το είναι χαζομάρα να το κρύβετε κιόλας, ότι είστε φίλος του Παναθηναϊκού. Δεν είμαι φίλος Παναθηναϊκού, δεν είμαι φίλος. Είμαι μέλος του εραστέχνη Παναθηναϊκού πολλά χρόνια. Ήμουν αντιπρόεδρος στην ΚΑΕ, αντιπρόεδρος στην ΠΑΕ. Ναι, τι ναι, να κρύψω. Το βάλα φίλο. Ίσα-ίσα μάλιστα. Το βάλα κομψά. Δεν είπα. Δεν θα έλεγα οπαδός τώρα σε εσάς. Θα έλεγα ο φίλος του Παναθηναϊκού. Γιατί κομψό δεν είναι ένας αντιπρόεδρος Παναθηναϊκού? Τι είναι, κομψό μια χαρά είναι. Όχι, είπα φίλος, γιατί με όλα αυτά, δηλαδή μέσα σε αυτή τη λέξη είχα και όλα αυτά που εσείς περιγράψατε, καλά κάνατε.
Λοιπόν, και κάποιος θα περίμενε, μάλλον αυτοί που τον γνωρίζουν αυτό, δεν περίμεναν να δούνε αυτό το ποστάρισμα του κυρίου Αλαφούζου προχθές. Για σας. Τι κακό είπε ο Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος, εκείνο το οποίο είπε, ναι, είναι ότι εάν μια τέτοια, ας πούμε καλά, αναχρονιστική δήλωση, δηλαδή μια δήλωση ότι η διαιτησία πρέπει να επιστρέψει στην ΕΠΟ, ναι, δεν μπορεί παρά να είναι fake news. Αυτό είπε. Ναι, φυσικά αυτό. Δεν το πιστεύει. Δεν πιστεύει ότι το είπατε εσείς αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύει ότι το είπα εγώ. Ναι, ναι. Μα ακριβώς. Και σωστά, σωστά το λέει. Διότι αυτό το οποίο εγώ έχω πει πολλές φορές, όχι μία και δύο, είναι ότι η διαιτησία ασφαλώς και πρέπει να επιστρέψει στην ΕΠΟ, διότι στην ΕΠΟ ανήκει. Η ΕΠΟ παραχωρήσε τη διαιτησία με τη συνένεση της UEFA. Η ΕΠΟ όμως παραχωρεί τη διαιτησία στον αρχιδιαιτητή, ναι, και εκεί θα επιστρέψει. Τι θα κάνει μετά η ΕΠΟ όμως? Εάν θα κρατήσει τη διαιτησία, αν θα τη δώσει Super League, αν θα την κάνει τεχνική, επαγγελματική, ή θα τη δώσει άλλο φορέα, αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσει η ΕΠΟ. Δεν σημαίνει ότι αν επιστρέψει η διαιτησία στην ΕΠΟ, σώνει και καλά να την κρατήσει η ΕΠΟ, γιατί εγώ πιστεύω ότι η διαιτησία είναι βαρύδι για την ΕΠΟ και το έχω πει πολλές φορές. Είναι βαρύδι. Ναι, μα είναι και η UEFA που αποφασίζει και ορίζει τα τελευταία χρόνια, γιατί τα έχουμε κάνει. Να μην πω καλύτερα πώς τα έχουμε κάνει. Ναι. Έτσι είναι, ναι, σύμφωνοι. Κοιτάξτε, μα η Ελλάδα είχε τρόικα. Και κάποια στιγμή και οι κυβερνήσεις οι οποίες πέρασαν, είτε του Σαμαρά είτε του Τσίπρα, έκαναν μια τεράστια προσπάθεια για να φύγει η Τρόικα. Αυτός είναι ο σκοπός. Mm. Άρα λοιπόν και η Επιτροπή στη Διαιτησία δεν μπαίνει για να την έχουμε στον αιώνα τον άπαντα. Μπαίνει με σκοπό να βελτιωθεί η ελληνική Διαιτησία και κάποτε να εκλείψει η Επιτροπή, έτσι δεν είναι? Ναι, εσείς πώς το είπατε? Ναι, πείτε μου, ολοκληρώστε. Όταν λοιπόν εκλείψει η ανάγκη της Επιτροπής, που εγώ πιστεύω θα είναι του χρόνου, η διαιτησία θα επιστρέψει στην ΕΠΟ εκεί που ήταν δηλαδή, και η ΕΠΟ θα αποφασίσει ή θα γίνει τη διαιτησία. Αυτό λέω. Ναι. Άρα αυτό, δηλαδή έτσι όπως το είπατε εσείς, Ελένα, καταλάβαμε οι υπόλοιποι ότι θέλουμε να αποφασίζουν Έλληνες και μόνο, ας πούμε, να είναι Έλληνας ο αρχιδιαιτητής, Έλληνες γενικότερα, να μην φέρνουμε ξένους διαιτητές. Το λέω εγώ όσο πιο απλά γίνεται. Αυτό δεν εννοούσατε ή δεν υπονοούσατε με αυτό που. Αυτό, ναι, ναι, βέβαια. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι, ναι, θα πρέπει να λήξει κάποτε η Επιτροπή. Δεν μπορεί να είναι για πάντα, γιατί δεν είναι η Ελλάδα, είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια χώρα η οποία είναι κράτος, συντεταγμένο. Δεν μπορεί για πάντα να έχει Επιτροπή. Αυτό λέω. Και νομίζω ότι υπάρχει κανείς που διαφωνεί σε αυτό. Δεν πρέπει κάποτε να επιστρέψει η διαιτησία σε ελληνικά χέρια. Αφού κάποτε δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν τους έχει κανένας εμπιστοσύνη τους Έλληνες. Δώσαν και δικαιώματα. Δεν λέω ότι όλοι είναι κακοί, κύριε Μπαλτάκο. Αλλά δεν. Δηλαδή, κάνει λάθος ένας ξένος διαιτητής, ασχολούμαστε λίγα λεπτά μαζί του, λέμε ότι είναι ανθρώπινο. Κάνει το ίδιο λάθος Έλληνας διαιτητής, που τον έχει ορίσει Έλληνας αρχιδιαιτητής, να το βάλω και αυτό στην κουβέντα, και γίνεται, ναι, πανικός, ναι, γίνεται χαμός. Πώς, αυτό θέλει καιρό για να αλλάξει. Αυτό θέλει πολύ καιρό, πράγματι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που φταίνει οι διαιτητές. Αυτό είναι κάτι για το οποίο φταίει ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, η οποία έχει μια καχυποψία αιώνων. Γιατί γενικά ο ελληνικός λαός έχει καχυποψία για τα πάντα. Επειδή έχει πάθει και πολλά στο παρελθόν, γι' αυτό έχει καχυποψία. Αυτό δεν είναι το οποίο, αυτό είναι το πρόβλημα. Όσο καλός να είναι ο διαιτητής, όσο καλός και αν είναι μάλλον διαιτητής, η καχυποψία για τους Έλληνες υπάρχει. Ναι, αλλά εκείνο το οποίο λέω εγώ είναι ότι κάποτε πρέπει αυτό να σταματήσει. Αν θα είναι σε ένα χρόνο ή σε δύο ή σε πέντε, κάποτε πρέπει να σταματήσει όμως. Ναι, δεν μπορεί να πορευόμεθα μονίμως με επιτροπή. Αυτό λέω. Άρα, για τώρα δεν γίνεται, να αμφισβητώ. Τώρα δεν γίνεται γιατί το λέει η UEFA. Προφανώς και θα ξαναρωτήσουμε. Δεν το λέει η UEFA. Πώς το λέει, δεν το λέει μόνο η UEFA. Το επιβάλλει. Το λέμε, όχι, ούτε το επιβάλλει. Δεν το λέει μόνο η UEFA, ούτε το επιβάλλει. Το λέμε και εμείς οι ίδιοι. Τώρα δεν γίνεται. Αλλά πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και ιδίως οι ξένοι διαιτητές, ούτως ώστε να, καταρχήν να βγουν νέοι Έλληνες διαιτητές, νέα φουρνιά που τώρα δεν βγαίνει, και να αποκατασταθεί κάποτε η εμπιστοσύνη. Αυτό λέω. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι και κυρίως οι ίδιοι. Βεβαίως, και επιπλέον είναι κάτι ακόμα. Ότι αν υποθέσουμε ότι η διαιτησία, ότι τελειώσει η επιτροπή, ναι, και επιστρέψει η διαιτησία στην ΕΠΟ και η ΕΠΟ αποφασίσει τι θα κάνει με τη διαιτησία. Αυτό και τότε δεν αποτρέπει, δεν απαγορεύει να έρθει ξένος διαιτητής σε ένα σημαντικό παιχνίδι. Φυσικά, δεν λέει κανείς όχι σε αυτό. Φυσικά, φυσικά. Έτσι κι αλλιώς με τον κύριο Κλάτεμπεργκ είδαμε τα πρώτα ονόματα της διαιτησίας εδώ. Παρένθεση, έτσι, ανανεώθηκε η παρουσία του κυρίου Κλάτεμπεργκ, είναι θετικό, λέτε? Δηλαδή ουσιαστικά θα είναι για μια σεζόν ακόμη ο ίδιος. Δεν το,
Δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω καθόλου το θέμα αυτό, αν δεν ξέρω αν έχει ανανεωθεί ή όχι, οπότε δεν θέλω να κάνω σχόλιο για αυτό το πράγμα τώρα, δεν είμαι ενημερωμένος. Για την παρουσία του, έστω αυτό το σχόλιο μπορείτε να το κάνετε, για την παρουσία του μέχρι τώρα, πιστεύετε ότι βοήθησε την ελληνική διαιτησία, τους διαιτητές, τη διαιτησία μάλλον γενικά στην Ελλάδα? Αυτά δεν θα τα πω τώρα. Δεν θα τα πείτε. Γιατί? Όχι τώρα, όχι στον αέρα. Και τα κρατάω, υπάρχει συνέλευση. Γι' αυτό. Άρα εγώ τώρα κάνοντας μια μπακαλίστικη σκέψη λέω ότι δεν έχετε καλή άποψη, γι' αυτό δεν θέλετε να το πείτε στον αέρα σε μένα. Όχι, σε εμάς, όχι, εδώ. Δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Σουβαλιάσματος σκέψη. Σημασία ότι αυτό, όχι δεν είναι έτσι, αυτό το οποίο θέλω να πω ή έχω να πω, θα πούμε μετά στα όργανα της ΕΠΟ, δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό επιμένω και λέω ότι δεν είμαι πρόεδρος της ΕΠΟ, οπότε με ρωτάτε τώρα. Δεν σας ρωτάω σαν πρόεδρο. Δεν σας ρωτάω σαν πρόεδρο. Σας ρωτάω, έχω το Τάκη τον Παλτάκο που και σέβομαι για αυτά τις απόψεις του. Είναι και υποψήφιος για την προεδρία της ΕΠΟ. Θα είναι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, γι' αυτό. Να το ρωτήσω. Σύμφωνοι, ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι σε μια ενδιάμεση κατάσταση. Ούτε πρόεδρος είμαι, ούτε απλός φιλάθρος. Γιατί όπως το λέτε σωστά, είναι υποψήφιος. Οπότε δεν μπορώ να παίρνω θέσεις τώρα σχετικά με τόσο σημαντικά ζητήματα. Άρα, σαν υποψήφιος που είστε, τότε να σας ζητήσω να κάνετε αυτό που κάνουν όλοι οι υποψήφοι. Τι θα κάνετε όταν αναλάβετε? Τι θα κάνω? Αυτό το οποίο θα κάνω το έχω πει. Έχω πει δηλαδή ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα η ΕΠΟ. Για μην πείτε λεπτομέρειες, γιατί δεν μπορώ να απαντήσω. Όχι. Η ΕΠΟ να μετατραπεί σε έναν ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό οργανισμό. Να μετατραπεί δηλαδή σε έναν πλήρη ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό οργανισμό, όπως είναι όλες τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες. Ναι. Ορίστε. Όπως είναι και τα αρχικά της. Ευρωπαϊκός ποδοσφαιρικός οργανισμός ΕΠΟ βγάζει. Ναι, σωστά. Mm. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Θα πρέπει δηλαδή η ΕΠΟ να μετατραπεί, να αλλάξει, να γίνει. Όπως είναι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αυστρίας, της Δανίας, του Βελγίου ή οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Ναι. Γιατί τώρα ακούω παντού ότι δεν είναι έτσι. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το δεύτερο θέμα το οποίο εμένα με ενδιαφέρει είναι η εθνική ομάδα. Θα πρέπει δηλαδή η ΕΠΟ να ασχολείται ιδιαίτερα με τη δική της ομάδα που είναι η εθνική ομάδα. Αυτό λέω. Που αφορά όλους τους Έλληνες φιλάθλους χωρίς οπαδισμό εκεί. Αυτά τα δύο. Χωρίς οπαδισμό στην εθνική ομάδα. Τι εννοείται? Δεν καταλαβαίνω. Χωρίς οπαδισμό στην εθνική ομάδα, τι εννοείται? Δεν το καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι είμαστε όλοι με την εθνική ομάδα. Δεν είμαστε. Αυτό λέω. Είμαστε όλοι με την εθνική ομάδα. Άρα λοιπόν η ΕΠΟ πρέπει να φροντίζει για τη δική της ομάδα που είναι η εθνική Ελλάδος. Και να μην ασχολείται η ΕΠΟ, γιατί βλέπω ότι όλες οι ερωτήσεις, όχι δικές σας γενικότερα, όλες επικεντρώνονται στη διαιτησία. Και εκείνο το οποίο έχω πει και το ξαναλέω, είναι ότι δεν μπορεί η ΕΠΟ να ασχολείται με πλάγια out. Ούτε με κίτρινες κάρτες. Είναι αυτή η δουλειά της Ομοσπονδίας. Αλήθεια, αλλά όπου και ΕΠΟ. Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ΕΠΟ. Σύμφωνοι. Γι' αυτό. Όλα τώρα, σύμφωνοι, έτσι είναι. Αλλά δεν είναι το ποδόσφαιρο μόνο αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι πρωτίστως, για την ΕΠΟ μιλάω τώρα, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, στο οποίο πρέπει να σκύψει η ΕΠΟ με μεγάλη προσοχή, γιατί είναι λαϊκό, μαζικό άθλημα και εθνική ομάδα. Και χωρίς το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ούτε εθνική ομάδα θα έχουμε, ούτε διαιτητές. Αυτό λέω. Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κόντρα όμως της ΕΠΟ με τον Υπουργό, τον κύριο Ευγενάκη. Και πρέπει λίγο να το. Φαίνεται ότι είναι σε κόντρα, λέω. Δεν είμαι μπροστά στα τηλεφωνήματα ή σε επαφές, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει κόντρα μεταξύ των δύο, κατά την άποψή μου. Δεν είναι. Θα προσπαθήσετε να το αλλάξετε αυτό. Όχι, δεν αλλάξω. Κατά την άποψή μου, όπως λέτε και εσείς με αυτή την έκφραση, δηλαδή, οι δύο αυτοί είναι παράλληλοι. Δεν τένονται. Δηλαδή η ΕΠΟ δεν έχει κανένα λόγο να συγκρούεται και να είναι σε κόντρα με τον Υπουργό ή Υφυπουργό, όπως θέλετε πείτε, του αθλητισμού. Ναι. Διότι το Σύνταγμα το λέει με σαφήνεια. Το κράτος έχει εποπτεία στον αθλητισμό, δεν έχει διοίκηση. Η ΕΠΟ διοικεί, ο Υπουργός εποπτεύει. Αυτό είναι όλο. Είναι δύο παράλληλοι. Δεν τένονται. Συμφωνώ ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα μάλλον. Τώρα βέβαια έχουμε και το Προεδρείο, είναι έκτοτο. Είναι σε αργία τώρα μετά από κάποιες αποφάσεις. Θα βρείτε πολλά πράγματα, δηλαδή. Αυτό λέω. Πόσο του μηνός που λέμε θα γίνεται γίνονται οι εκλογές, πότε, τον Ιούνιο, πόσο? Την άλλη Τετάρτη. Άρα την άλλη Τετάρτη και μετά, αν σας ξανακαλέσουμε, θα μιλάμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας πλέον. Καλύτερα τότε. Τώρα είμαι σε θέση ενδιάμεση και όπως είπα, δεν θέλω να μιλάω και πολύ για αυτά τα θέματα. Είναι ακόμα πρόοδο. Ναι, τώρα αυτές είναι οι προεκλογικές δηλώσεις που θέλουν όλοι οι πολιτικοί να μιλάνε.
πριν από αυτές. Ναι, αλλά, που θα ναι, αλλά εγώ δόξα τω Θεώ, προσέξτε, δόξα τω Θεώ δεν είμαι πολιτικός. Δεν είστε πολιτικός, ναι. Όχι, και μακριά από εμάς αυτή η κατηγορία. Δεν είμαι πολιτικός, όχι. Κατηγορία το λέω εντός εισαγωγικών. Ναι, εννοείται, εννοείται. Να σας ρωτήσω για κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσω, γιατί θα ξαναμιλήσουμε όταν θα έχετε και τον τίτλο. Θα είναι πιο άνετα και για μένα και για εσάς. Στον τελικό πήγατε το Σάββατο του κυπέλου. Ναι, πήγα, ναι. Πώς φύγατε από το γήπεδο, ας πούμε, τι άποψη έχετε για όλο αυτό που έγινε το Σάββατο βράδυ? Αγωνιστικά και εξαγωνιστικά, όπως το είδατε εσείς. Όπως πήγε ο Τάκης ο Μπαλτάκος στο γήπεδο, είδε το μάτς, θέλω μια γνώμη, γιατί δεν σας άκουσα. Κοιτάξτε κάτι, έχω την ίδια γνώμη που έχουν όλοι. Δηλαδή, ένας τελικός ο οποίος αντί να είναι γιορτή, μετά από 2 χρόνια COVID, αντί να είναι γιορτή, έγιναν αυτά που γίνανε. Δακρυγόναμε στο γήπεδο. Και τα μην τα περιγράψω γιατί τα ξέρετε. Τα έχετε δει, ναι, 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 ναι. Αυτό ναι. Δεν είναι ευχάριστο. Ίσα-ίσα. Όταν μάλιστα μετά από 2 χρόνια, πώς το ξαναείπα, μαζεύονται 50.000 άνθρωποι σε ένα γήπεδο και μέσα στο γήπεδο έχουμε δακρυγόνα, αυτό τι να πει κανείς για αυτό το πράγμα. Τι να πει, ότι είναι μια ευχάριστη εικόνα. Mm-hmm. Όταν και πάλι γονείς με παιδιά. Κάτι κάνατε και δεν σας ακούμε. Κάτι με το μικρόφωνο κάνατε το κινητό σας και δεν σας ακούμε. Τώρα είναι τέλεια. Τέλεια. Ναι. Αυτό λέω, ότι δεν είναι μια εικόνα η οποία ήταν πάρα πολύ κακή. Πάρα πολύ κακή στην κυριολεξία. Mm. Τι άλλο να πω. Ευχαριστώ. Ποιοι έχουν ευθύνες, λέτε, γι' αυτό? Κοιτάξτε κάτι, ευθύνες έχουν πολλοί. Αλλά η βασική ευθύνη όσον αφορά τις φωτοβολίδες, γιατί οι φωτοβολίδες σκοτώνουν, τα συνθήματα δεν σκοτώνουν, τα πανώ. Οι φωτοβολίδες σκοτώνουν όμως και πέσανε, όπως ξέρετε, πάρα πολλές. Αυτό, τη βασική ευθύνη, την έχει, βεβαίως την έχει ο παδός, ο οποίος φέρει φωτοβολίδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Αυτός είναι ο πρώτος που έχει ευθύνη. Ο δεύτερος που έχει ευθύνη είναι αυτός που είναι να κάνει έλεγχο. Και επειδή ο έλεγχος πράγματι είναι αδύνατος σε 50.000 εισερχομένους, αν κάνεις έλεγχο που να ξεκινάς από τα ξημερώματα να μπαίνουν στο γήπεδο, δεν προλαβαίνει δηλαδή η αστυνομία. Mm-hmm. Αυτό που έπρεπε να γίνει και δεν ξέρω αν έγινε, ειλικρινά δεν ξέρω, mm-hmm. είναι ο δειγματοληπτικός έλεγχος. Γιατί πρέπει ένα στους 10 μπορεί να τους ελέγξεις. Και κανείς δεν ξέρει αν θα ελεγχθεί αυτός και κανείς δεν θα πάρει σάκ βαγιάς στην πλάτη γεμάτο με φωτοβολίδες, να ξέρει ότι μπορεί να πέσει πάνω του ο έλεγχος. Αυτό δεν ξέρω αν έγινε. Ναι. Δεν το ξέρω. Πολλοί λένε ότι δεν υπήρχε έλεγχος. Πολλοί όμως. Ναι, αυτό έχω ακούσει και εγώ. Έγινε, δηλαδή, αρκετοί γνωστοί μου που πήγανε στο κήπο μου λένε ότι μπήκαμε χωρίς έλεγχο. Άρα γινόταν χαμός. Ναι. Αυτά ακούω και εγώ. Αυτά ακούω. Δίκαια κέρδισε ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Δίκαια το κατέκτησε το κύπελο. Αυτό τώρα δεν απαντάω, γιατί αυτό είναι ο τελείως οπαδικό, οπότε ό,τι και να πω θα είναι παρεξηγήσιμο. Δεν μπορώ να πω κάτι σε αυτό, δεν θέλω να πω κάτι. Εντάξει. Λέω θα την κάνω την ερώτηση, αλλά από μέσα μου έλεγα δεν θα απαντήσει, αλλά λέω ας την κάνω, ρε παιδί μου. Εντάξει, λέω. Όχι, δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το πράγμα. Εντάξει, σαν πολιτικός απαντήσατε τώρα όμως. Ναι, γιατί έχω μάθει από αυτούς πέντε πράγματα. Κύριε Μπαλτάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι εγώ. Και όταν ξαναμιλήσουμε θα είστε και πρόεδρος Ομοσπονδίας και εύχομαι να τα πάτε πολύ καλύτερα, να το πω έτσι, από τους προηγούμενους. Ευχαριστώ. Πολύ πιο καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.